Λοιπόν, καλησπέρα. Άλλη μια ψηφιακή εκπομπή NSTV. Σήμερα καλεσμένος της τηλεόρασης Νέα Σμύρνη, ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Πρόεδρε, καλησπέρα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μου. Καλησπέρα. Είμαι και του Εμπορικού, αλλά κυρίως του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου της Αθήνας. Και τον δύο. Και είναι μεγάλη τιμή μου και σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Και εγώ, πρόεδρε, σε ευχαριστώ που θα απαντήσεις στις ερωτήσεις μου και είσαι μαζί μου για αυτό το μισάωρο. Ξεκινάμε την κουβέντα αφορμής δοθήσεις της επίσκεψής σου στη Νέα Σμύρνη, όπου και λειτουργούμε και δημοσιογραφούμε. Πες μου, πώς βρέθηκες εκεί εσύ και η ομάδα από το Επιμελητήριο? Στην μία από τις ενέργειες που κάναμε στην περίοδο της πανδημίας ήταν το να μοιράσουμε 100.000 μάσκες και αντισηπτικά. Πήγαμε συνολικά σε 22 δήμους. Μάλιστα, μια φρέσκια είδηση, αν μου επιτρέπετε, σήμερα το πρωί πήγαμε στην Αρχιεπισκοπή, πήγαμε στην Κιβωτό του Κόσμου, πήγαμε σε πανεπιστήμια. Με αυτή τη δράση θέλαμε να δείξουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στηρίζουν και τις επιχειρήσεις, άρα και τις επιχειρήσεις Νέας Μήνης, αλλά και όλους τους οργανισμούς που σε αυτή την εποχή βοηθήσανε και βοηθάνε στο ότι η χώρα μας, να πούμε ένα καλό στα προβλήματα της οικονομικής κρίσης, έχουμε πάρει άριστα στον τρόπο που διαχειριστήκαμε την πανδημία. Με τη Νέα Σμύρνη, βεβαίως, ήταν χρέος μου, ήρθα και κάναμε την επίσκεψη στον Δήμαρχο σε πολλά μαγαζιά. Αλλά θυμίζω ότι η Νέα Σμύρνη είναι και η περιοχή που εμείς έχουμε αναλάβει το Open Mall. Και είναι μεγάλη χαρά μας. Περιμένουμε σύντομα να υλοποιηθεί, που είναι μια σημαντική παρέμβαση. Και στην βόλτα αυτή, λέω εντάχει, που πήγαμε με τον Δήμαρχο, διαπιστώσαμε μέσα στα κακά, να πούμε ένα καλό που είναι και υπέρ της περιοχής. Ξέρετε, το ότι ο κόσμος φοβάται πολύ να πάει στο κέντρο λόγω του κορονοϊού είχε σαν αποτέλεσμα, ενώ το κέντρο που σήμερα, μάλιστα, έκανε επίσης μια μικρή περιοδία, έχει μείωση του τζίρου 40-50%, στην Νέα Σμύρνη έχει 15-20%. Και αυτό γιατί ο κόσμος δεν πάει εύκολα στο κέντρο, μένει στην περιφέρεια, έχει και ένα τέτοιο στοιχείο. Άρα υπήρχε μείωση του τζίρου, αλλά πολύ μικρότερη από ό,τι έχει το κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως, τα μεγάλα θέματα που αναφέρα ήταν τα θέματα της ρευστότητας, που όπως ξέρετε έχει αποκλειστεί πάνω από το 60% των επιχειρήσεων, το θέμα των 120 δόσεων που είναι γνωστό, των επιταγών και σε πολύ κόσμο το θέμα το ότι πρέπει να πάνε υποχρεώσεις όλες προς τα πίσω, λόγω του ότι και η μείωση του τζίρου είναι μεγάλη και τα προβλήματα των επιχειρήσεων μετά από δεκαετή κρίση στα μνημόνια είναι πολύ σημαντικά. Παρ' όλα αυτά, ας μείνουμε στο θετικό, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο κόσμος εκεί ανταποκρίθηκε θετικά σε αυτή την ψυχολογική ένεση, γιατί δεν πιστεύω ότι με αυτή την πράξη μας δώσαμε κάτι άλλο, εκτός από το να αποδείξουμε ότι είμαστε δίπλα και στηρίζουμε την προσπάθειά τους και στην πανδημία. Πρόεδρε, όπως ξέρεις πολύ καλά, η κάθε Νέα Σμύρνη δεν είναι μόνο η κεντρική πλατεία. Κινηθήκατε και καθόλου εκτός κεντρικών δρόμων για να πάρετε έτσι μια γεύση από επιχειρηματίες και λίγο μικρότερης εμβέλειας? Βέβαια. Κάναμε δύο διαδρομές. Κάναμε στο κέντρο, μετά πήγαμε στα μικρότερα μαγαζιά. Κοιτάξτε να δείτε. Η επιχειρηματικότητα είναι συνδεμένη με το σύνολο της οικονομίας. Για να πάει καλά η επιχειρηματικότητα, πρέπει να πάει συνολικά καλά η οικονομία. Ή να το πω πιο απλά, κύριε Πετρόπουλε, όταν έχουμε δεδομένο 10% μείωση του ΑΕΠ, αυτή η μείωση θα εκφραστεί στο σύνολο της οικονομίας. Και υπάρχει και ένα λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας κλάδος και να πάει πρόσκαιρα καλά, να πάει καλά, όταν η οικονομία πάει κάτω. Μπορεί να τύχει κάποιοι κλάδοι που ευνοούνται, όπως ας πούμε την περίοδο της πανδημίας, ευνοήθηκαν πάρα πολύ τα σούπερ μάρκετ λόγω του ότι ο κόσμος έπρεπε να πάρει τρόφιμα. Γενικά όμως πάμε όλοι μαζί και μαζί πάνε και οι εργαζόμενοι. Για να δουλέψουν καλά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει στο σύνολό τους να έχουμε άνοδο και πρέπει να έχουν χρήματα οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και το Επιμελητήριο Αθηνών δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, βάζει θέμα ότι θέλουμε κατά το μισθό στα 750 ευρώ, βεβαίως με μείωση εισφορών και φορολογίας στις επιχειρήσεις, ώστε να έχουμε μια ισορροπία. Εάν δεν έχουν εργαζόμενοι λεφτά, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Άρα μας ενδιαφέρει το κάθε κατάστημα στην Αττική όπου διαβρίσκεται, γιατί συμβάλλει με ένα ποσοστό στο δικό μας ΑΕΠ, στο ΑΕΠ της Αττικής και γενικότερα αυτό που ονομάζουμε το εμπορίου. Άρα είναι χρήσιμο. Και ακόμα θυμίζω ότι στο πολύ σημαντικό πρόγραμμα το συνεργασία, η αντίρρηση που έχουμε είναι ότι θεωρούμε ότι είναι ένα θετικό πρόγραμμα. Το αρνητικό του όμως είναι ότι όταν μειώνεις τον μισθό, τις αμοιβές του εργαζόμενου κατά 30%, ξέρετε, αυτός που παίρνει 1.000 ευρώ και βάζω έναν ικανοποιητικό μισθό για εργαζόμενο, όταν του πάρει τα 300 ευρώ που έχει για την κατανάλωση, τα υπόλοιπα 700 τα θέλει για να πληρώσει τον νίκη του, να πληρώσει τα ρεύματα, τα έξοδα του σπιτιού του, άρα του μένουν λίγα για κατανάλωση. Άρα, νόμεν το λέμε γενικά θετικό, αλλά το θετικό δεν θα εκφραστεί και θα μειώσει κι άλλο τους τζίρους. Και όλα αυτά είναι ζητήματα που μας κάνανε να πιστεύουμε ότι αν δεν πάρθουν γρήγορα μέτρα, βεβαίως θα επαναλάβω ότι περιμένουμε το Σεπτέμβριο πάνω από 100.000 λουκέτα και πάνω από 250.000 νέους ανέργους. Μάλιστα. Πριν φύγουμε, πρόεδρε, από τη Νέα Σμύρνη, εγώ να πω ότι έγινε μια προσπάθεια από τη Δημοτική Αρχή. Έγινε μια μείωση των δημοτικών τελών, πολύ μικρή βέβαια για τις κατοικίες, πάρα πολύ μικρή.
για 6 μήνες και έγινε και μία μείωση 50% στα δημοτικά τέλη των τραπεζοκαθισμάτων, ένας χώρος τον οποίο και εσείς εκπροσωπείτε. Δόθηκε και εκεί μία ανάσα και η κεντρική μας πλατεία έγινε μία ρύθμιση στην οποία αυξήθηκαν τα τραπεζοκαθίσματα. Έκανε δηλαδή και ο Δήμος μία προσπάθεια από πλευράς του να μπορέσει τουλάχιστον τις επιχειρήσεις της εστίασης, που είναι και μεγάλο κομμάτι στην δική μας αγορά, να τις ενισχύσει από αυτή την πλευρά. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, όπως και με όλους τους δημάρχους και με τον κύριο Τζουλάκη. Γνωρίζω όλα αυτά που λέτε και βεβαίως εκφράστηκα και δημόσια ότι τον ευχαριστήσαμε για τον τρόπο αντιμετώπισης της επιχειρήσης. Βεβαίως, πάντα αυτό που ζητάμε εμείς είναι το μεγαλύτερο, δηλαδή στα τραπεζοκαθίσματα που είναι πολύ σημαντική η μείωση του 50%, πρέπει να δούμε και πώς πάει η αγορά. Μπορεί να, στο τέλος να ζητήσουμε πολύ παραπάνω, γιατί αυτό εξαρτάται από τους τζίρους. Mm-hmm. Αυτό που θυμίζουμε πάντα είναι ότι όταν λέμε υποχρεώσεις μικρομεσαίων, πρέπει πάντα να συνάδει και με τον άλογο τζίρο. Ή να σας πω το λαϊκό, αν λάβεις χρήματα εκ του μη έχοντος. Δηλαδή πρέπει να έχει λεφτά να δώσει. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι τα μέτρα που είναι ο Δήμος είναι θετικά. Στηρίζουμε την προσπάθεια της μείωσης στα τραπεζοκαθίσματα. Μπορεί όμως, αν συνεχιστεί η κατάσταση, και θέλω να το πω από τώρα στον αγαπητό φίλο τον Δήμαρχο, mm-hmm. να πρέπει να πάρει ακόμα πιο γενναία μέτρα, γιατί θα πρέπει να δει και πώς πάει η αγορά. Δηλαδή, ναι, ναι. Αυτό επιτρέψτε μου, γιατί. Παρακαλώ. Ξέρετε, η μείωση που έχουμε των εσόδων της χώρας, σας λέω μόνο έναν τομέα που είναι η βαριά βιομηχανία μας, όπως κατ' επιθυμία λέμε, ο τουρισμός. Από 18 δις τα έσοδα πέρυσι, θα είναι καλά να φτάσουμε στα 5 με 7 δις. Αυτό έχει ανταπόκριση παντού. Και ακόμη και στη Νέα Σμύρνη, είτε τουριστική περιοχή, γιατί είναι έσοδα που μοιράζονται. Όλο αυτό πρέπει να το δεις. Mm-hmm. Και πρέπει να σας πω ότι όταν καταφέρεις να στηρίξεις μια επιχείρηση να υπάρχει, δεν βοηθάς μόνο την επιχείρηση, βοηθάς και τον Δήμο, mm-hmm. γιατί αυτή η επιχείρηση έχει εργαζόμενους, αυτή η επιχείρηση πλέον είναι μέρος των δημοτικών τελών. Άρα το μεγάλο σύνθημα μας είναι σώζοντας μια επιχείρηση, σώζοντας την οικονομία. Mm-hmm. Έχει τη λογική ότι κάθε θέση είναι σημαντική. Mm-hmm. Και έτσι όλα αυτά τα μέτρα που είπατε από τον Δήμο είναι ευχάριστα και θα πρέπει να δει πιθανά, και εύχομαι να μην χρειαστεί αυτό το σενάριο, mm-hmm. να πάρει από ακόμα σημαντικότερα μέτρα ώστε να καταφέρουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις που είναι εκεί. Πρόεδρε, να ρωτήσω και κάτι το οποίο απασχολεί και εμένα, αλλά μου το έχουν ρωτήσει κιόλας. Σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης, αν ο Δήμος Νέας Σμύρνης ζητήσει από το Επιμελητήριο τεχνική υποστήριξη για να φανεί ποιες εταιρείες έχουν μείωση τζίρου και πόσο. Διότι δεν είναι πολύ εύκολο σε ένα Δήμο να μαζευτούν όλοι οι επιχειρηματίες και να καταθέτουν στοιχεία. Θα μπορούσατε να την παρέχετε? Μόνο συνολικά, ξέρετε, λόγω του GDPR mm-hmm. που απαγορεύεται τα προσωπικά δεδομένα, συνολικά βεβαίως μπορούμε να το βρούμε. Να βρούμε mm-hmm. μέσω της ΑΔΕ, συνολικά. Δηλαδή, πώς πήγε, σαν να λέμε το μικρό ΑΕΠ της Νέας Μήνης, το ΑΕΠ της Νέας Μήνης, πώς mm-hmm. πάει. Όχι όμως κατά πρόσωπο, αν μου επιτρέπετε έτσι, mm-hmm. γιατί έχει τα θέματα του GDPR. Mm-hmm. Ξέρετε όμως πολλά από αυτά τα στοιχεία περίπου τα έχουμε. Δηλαδή, νομίζω ότι τον άλλο μήνα θα δώσουμε στη δημοσιότητα, γιατί έχουμε και mm-hmm. τους τρόπους τους δικούς μας που βρίσκουμε τις μειώσεις των τζίρων, βλέπουμε πώς πάνε. Να σας πω για παράδειγμα ότι είναι φανερό, ας πούμε, ότι στα ρούχα και παπούτσια η μείωση του τζίρου και στην Ασμήνη ξεπερνάει το 60%. Mm-hmm. Ξέρουμε ακόμα ότι στην εστίαση είναι πιο σημαντικό το πρόβλημα. Και για να το κάνουμε και λαϊκό σε αυτό που μας δούνε, αν σας αναρωτηθεί ο καθένας πόσες φορές έτρωγε εκτός από το σπίτι του, εκτός σπιτιού, τον περασμένο διάστημα και πόσο τρώει τώρα. Είναι πλό να βρούμε και σε καθημερινό τι σημαίνει. Άρα εκεί θεωρούμε ότι είναι πολύ μεγάλη πτώση. Την ίδια στιγμή, εγώ δεν φοβάμαι να σας πω ότι υπάρχουν και κλάδοι που είχαν άνοδο. Mm-hmm. Δηλαδή, λόγω του κορονοϊού έχουμε μεγαλύτερες πωλήσεις κομπιούτερ, τάμπλετ, mm-hmm. προγραμμάτων. Όλα αυτά λοιπόν mm-hmm. είναι πάντα, γι' αυτό λέω ότι ξέρετε, πρέπει να δούμε τα σούπερ μάρκετ που είπα προηγουμένως. Mm-hmm. Τα φαρμακεία. Τα φαρμακεία. Όμως στο μεγάλο ποσοστό υπάρχει τεράστια πτώση του τζίρου. Πρέπει να σας πω σήμερα από τι μου είπε ένας έμπορος στην Αθήνα, γιατί το θεωρώ σημαντικό. Το ρώτησα περπατώντας πώς πάει. Πώς πάει, και μου λέει είμαι καλά. Λέει τι εννοείς, λέω είμαι καλά. Μου λέει πόσο μείωσε, μου λέει 40%, την αντέχω ακόμα. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Mm-hmm. Εγώ χαίρομαι που ήταν θετικό μήνυμα γι' αυτόν ότι μόνο 40% είναι η μείωσή μου. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει, γιατί υπάρχει αλληλεπίδραση όλων. Mm-hmm. Και όπως εξήγησα, εφόσον ο τουρισμός αποτελεί ακόμα τη βαριά βιομηχανία μας, τα αποτελέσματά του μέχρι το Σεπτέμβριο είναι δεδομένο ότι θα φανούν. Mm-hmm. Θα φανεί η μείωση, το έλλειμμα αυτών των εσόδων, θα φανεί συνολικά στην οικονομία. Μάλιστα. Πρόεδρε, να επανέλθω λίγο στο δίμηνο της καραντίνας που ζήσαμε. Παρακολουθώντας το επιμελητήριο και τις δράσεις του, ήσασταν υπέρ του δέοντος ανήσυχοι, ήσασταν υπέρ του δέοντος κυρίως το ηλεκτρονικό κομμάτι φυσικά ενεργοί. Δώσατε πάρα πολλές υπηρεσίες, ενημερώσατε πάρα πολύ
τις επιχειρήσεις, πέραν της προσωπικής σας παρουσίας και σε συνεντεύξεις και σε θεματολογία που είδα μέσω όλων των σύγχρονων αυτών πλατφορμών, συμβουλεύσατε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορεί να πει κανένας ότι αδρανήσατε. Πού κινηθήκατε λοιπόν αυτό το δίμηνο που δεν μπορούσατε να βγείτε έξω διαζώσεις? Εγώ καταρχήν ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά πρέπει να σας πω ότι πάντα τα έργα είναι... Πάντα είναι ένα συνολικό έργο. Βεβαίως. Είναι μια πολύ περήφανος και για τη Διοικητική Επιτροπή, για το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητήριου, για την άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι που εκπροσωπούν μεγάλες κατηγορίες και κλάδους. Πρέπει να σας πω ότι θεωρώ επίσης πολύ τιμητικό ότι στα 51 μέλη έχουμε περίπου 25 προέδρους ομοσπονδιών. Mm-hmm. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ, κύριο Καβαθά. Άρα υπάρχουν πρόσωπα πολύ σημαντικά στο ΕΑ για να προσφέρουν όλο αυτό το έργο που έχουν. Mm-hmm. Και βεβαίως, επίσης, χωρίς να ευλογούμε τα γένεια, είμαστε το πιο δραστήριο επιμελητήριο της Ελλάδος και το μεγαλύτερο, γιατί θεωρούμε ότι είναι χρέος μας σε αυτή την κρίσιμη περιοδικά της πανδημίας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε επιχειρήσεις. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, θυμίζω τα πιο γνωστά. Κάναμε πάνω από 30 τηλεδιασκέψεις με υπουργούς, με τράπεζες, με όλους τους φορείς για να κάνουμε γνωστά τα μέτρα. Πρέπει να σας πω ότι μέσω των τηλεδιασκέψεων προβλήθηκαν, αν θέλετε, παρακολούθησαν πάνω από 20.000 επιχειρήσεις. Βγάλαμε τους κανόνες οδηγούς υγιεινής και ασφάλειας. Και μέσα από τα βίντεο που έχουμε, μέχρι τώρα οι προβολές ξεπεράσαν τις 300.000. Δημιουργήσαμε ένα τμήμα μεγάλο, το οποίο εξήγησε και στον Δήμαρχο και θέλω να το πω και στην εκπομπή σας. Έχουμε μια μεγάλη ομάδα, η οποία είναι από φοροτέχνες, λογιστές, δικηγόρους, εργατολόγους, υγειονομολόγους που κάναμε την προσπάθεια, το οποίο είναι στη διάθεση όλων των επιχειρήσεων, όλης της Αττικής, που ποιος είναι ο ρόλος τους, να υποβάλουν ερωτήσεις για θέματα είτε νόμου, εφαρμογής του νόμου, είτε αν εμπίπτουν σε διατάξεις ακόμα και των δανείων, να απαντάνε οι άνθρωποι μας με ένα email δωρεάν. Και σε αυτή τη λογική ήδη έχουμε απαντήσει σε πάνω από 16.000 ερωτήματα. Εμείς θα χαρούμε να γίνει πιο μεγάλο, γιατί θέλουμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτό. Κάναμε 5 μελέτες για 5 κλάδους, οι οποίες τις παρουσιάζουμε τώρα. Κάναμε το έργο Πλάκα Μοναστηράκι, που είχε την πολύ μεγάλη δημοσιότητα τις τελευταίες μέρες, με τη λογική ότι όταν η Ακρόπολη επισκέπτεται 1.800.000, δεν μπορεί στην Πλάκα Μοναστηράκι να πιάνει 100.000. Και νομίζουμε ότι από αυτή τη μελέτη που έτυχε τη πολύ θετική ανταπόκριση και του Δημάρχου της Αθήνας, αλλά και του Υπουργού Ανάπτυξης, εκτιμούμε ότι σε ένα χρόνο θα υλοποιήσουμε ένα τεράστιο έργο συνολικού ύψους 10 εκατομμυρίων. Προχωράμε στα e-shop, που είναι μεγάλη επανάσταση. Δηλαδή, δίνουμε την ευκαιρία σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου να τους κάνουμε δωρεάν e-shop και πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι το μέλλον. Το μέλλον θα είναι και η φυσική παρουσία του πελάτη και το e-shop, δηλαδή η ηλεκτρονική πώληση που μπορεί να γίνει παντού. Ξεκινήσαμε και κάναμε πάνω από 60 επιχειρήσεις και έχουμε πάρει και επιχειρήσεις από τη Νέα Σμύρνη εικονικής περιήγησης, που είναι ακόμα πιο σημαντικό σε αυτό που ονομάζουμε e-shop. Έχουμε απίθανα πολλές δράσεις, τις 100.000 μάσκες τσιμπτικά που ανέφερα προηγουμένως και που υλοποιήθηκε, δεκάδες άλλες δράσεις στήριξης, αλλά θέλω να μείνω σε τούτο. Θεωρούμε το πιο σημαντικό ότι για πρώτη φορά βρήκαμε τον τρόπο να επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους κυβέρνησης και δεν λύσαμε βέβαια τα μεγάλα θέματα που αναφέραμε. Αλλά ξέρετε και η Επιτροπή, θεωρούμε σημαντικό ότι καταφέραμε 20 κάτ που ήταν απ' έξω να μπουν μέσα, ότι καταφέραμε να βάλουμε την εστίαση 15 μέρες νωρίτερα, με δικές μας ενέργειες, ότι βοηθήσαμε στο να είναι λιγότερα τα προβλήματα των επιχειρήσεων. Δεν προσπαθούμε σε καμία περίπτωση να πούμε, γιατί είμαστε και εμείς και εγώ επιχειρηματίας και είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι των επιχειρήσεων. Δεν πιστεύουμε ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα θέματα τα μεγάλα, στα οποία ο ρόλος μας είναι να συμβουλεύουμε την κυβέρνηση και τα μέλη για τον τρόπο και δεν μπορούμε να τα λύσουμε, αλλά λύσαμε πολλά μικρά θέματα της καθημερινότητας. Νιώθουμε ακόμα περήφανοι και θέλω να το πω στην εκπομπή σας ότι το επιμελητήριο έχει βγει σε όλα τα σωματεία ομοσπονδίας και προσφέρει δωρεάν τη μελέτη του κλάδου. Προσφέρει απεριόριστη εκπαίδευση οποιοδήποτε κόστος για όλο τον κλάδο για να μπορέσει να λειτουργήσει σύγχρονη πραγματικότητα. Στηρίζουμε οικονομικά δράσεις που αναβαθμίζουν το επάγγελμά τους. Άρα θέλω να πω ότι στεκόμαστε δίπλα παντού. Ο ρόλος μας όμως είναι αυτός, είναι θεσμικός ρόλος. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι σήμερα, και πρέπει να το πω, αν η κυβέρνηση δεν εισακούσει τις απόψεις μας, είτε για τη ρευστότητα στην αγορά, είτε για τη στήριξη της εργασίας και όχι της ανεργίας, και εξηγώ ή τα άλλα τα είπαμε, να υπάρχουν χρήματα που στηρίζουμε τον εργαζόμενο που δουλεύει σε μια επιχείρηση και όχι ένα ταμείο ενεργίας, τότε φοβάμαι ότι ο Σεπτέμβρης θα είναι πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός, πολύ σκληρότερος από ό,τι φαντάζεται ο καθένας, γιατί όπως εξήγησα, όταν είναι αποκομμένο το 60% από τη ρευστότητα, δεν στηρίζεται στα ζητήματα της εργασίας, δηλαδή δεν καταφέρει να κρατήσει το προσωπικό του, αν θα μεγαλώσει η ενεργεία, θεωρώ ότι θα έχουμε να μετρήσουμε δεκάδες λουκέτα και πολλούς ανέργους. Εκτιμώ ακόμη και πιστεύω ως αισιόδοξος άνθρωπος ότι η κυβέρνηση θα καταλάβει ότι οι προτάσεις μας είναι βγαλμένες μέσα από τις επιχειρήσεις και είναι προς όφελος και της ίδιας και των επιχειρήσεων και των πολιτών. Γιατί μια κοινωνία που έχει κόσμο ο οποίος πεινάει, ο οποίος έχει
τέτοια προβλήματα, να ξέρετε, δεν μπορεί να σταθεί. Η κοινωνία πρέπει να είναι σε αρμονία παντού. Αν δεν είναι σε αρμονία και ο κόσμος είναι στους δρόμους γιατί προσπαθεί να επιβιώσει, αυτό δεν συμφέρει κανέναν και δεν συμφέρει καμία επιχείρηση, καμία κυβέρνηση, γιατί όταν χάνεται η κοινωνική ισορροπία, τότε κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος. Έχοντας μιλήσει προφανώς και με βουλευτές και με υπουργούς, αντίστοιχα έχω κάνει και εγώ κάποιες συνεντεύξεις με βουλευτές και υπουργούς της κυβέρνησης, έχει φανεί ότι η κυβέρνηση κρατάει πολεμοφόδια. Σε αντίθεση βέβαια, και δεν θέλω να κάνω πολιτική συζήτηση, σε αντίθεση βέβαια με την αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία πρότεινε ένα έμπροστο βαρές πρόγραμμα. Κάντε μου μια κριτική μέχρι στιγμής για τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η κυβέρνηση, με την προστιθέμενη αξία και του επιμελητηρίου και με όσες διορθώσεις, λάθη ή παραλήψεις, γιατί όλα έχουν γίνει, έχει κάνει μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, είναι φανερό από τα μέτρα της κυβέρνησης ότι μπορεί να ακούμε 25 δις, αλλά είναι 25 δις δανεικά, πραγματικά χρήματα στην οικονομία δεν έχουν φτάσει πάνω από 5-6 δις. Το ξέρουμε όλοι, το παραδέχτηκε και ο κύριος Ταϊκούρας. Άρα είναι φανερό ότι υπάρχει μια σκέψη, η οποία απλά είναι ερμηνεία δική μου, αν μου επιτρέπετε, μέσα από τις επαφές, ότι όπως δεν παίρνει προς τα βαρύ μέτρα, εμείς το ονομάσαμε, δεν παίρνει μέτρα πρόληψης, αλλά δεν πάρει μέτρα θεραπείας. Δηλαδή και μέσα από το πτωχευτικό δίκαιο μπορεί να ανακαλύψουμε ότι φαίνεται ότι ένα μέρος των επιχειρήσεων που είχε προβλήματα, έτσι, το 50-60% είχε προβλήματα, οδηγείται στο λουκέτο και η κυβέρνηση θέλει να παίρνει μέτρα μετά, θεωρώντας βεβαίως γιατί αν συμβεί ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού, νομίζω ότι η κατάσταση θα είναι τραγική και θα θυμίζει το τελείωμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στην οικονομία. Είναι φανερό αυτό που λέτε λοιπόν, ότι θέλει να πάρει μέτρα αργότερα εφόσον ηρεμήσουν αυτά και προχωρήσουν. Αυτό όμως, το οποίο έχει μια οικονομική ανάλυση, έχει και το εξής αποτέλεσμα. Αυτό εξηγούσα προηγουμένως. Ξέρετε, αν η ανεργία σήμερα είναι στο 22-23%, φτάσει στο 30%, αν έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, ξέρετε, θα βρούμε εικόνες στην Αθήνα που άλλος θα λέει: δεν με ενδιαφέρει ο κοροναϊός. Εγώ θέλω να ζήσω και πρέπει να βρω γάματα να ζήσω. Και αυτό πρέπει να το λάβει υπόψη της. Δηλαδή, ξέρετε, κάποτε είπαμε: ναι, έχουν προβλήματα μικρομεσαίες και το λέμε πρώτοι εμείς που τους εκπροσωπούμε. Αν αύριο λοιπόν κλείσει το 50%, αυτό σημαίνει ότι έχει 1 εκατομμύριο παραπάνω ανέργους. Σημαίνει ότι η ανεργία θα φτάσει στο 35%. Μια κοινωνία με 35% της ανεργίας δεν ελέγχεται, δεν μπορεί να ελεγχθεί και τα προβλήματα θα είναι δεκάδες. Αυτό λοιπόν που λέτε είναι φανερό, γιατί το λέω, γιατί εμείς δεν έχουμε, σαν επιμελητήριο, επιτρέψτε μου, έχουμε αλλάξει 5-6 κυβερνήσεις και αγαπάμε πάντα όλους όσους κυβερνάνε, με την προϋπόθεση ότι και αυτοί σέβονται τις επιχειρήσεις. Ναι, δεν έχουμε βάζουμε τέτοια αντίληψη κομματική, τα πράγματα είναι απλά όμως. Είπα την τελευταία φορά στον Υπουργό. Εγώ δεν ρωτάω το γιατί σημαίνει αυτό. Όμως με τα μέτρα τα σημερινά, δεν χρειάζεται κάποιος να σκεφτεί πολύ ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε 100-150.000 λουκέτα και πάνω από 250-300.000 ανέργους. Είναι φανερό. Mm-hmm. Άρα δεν θα μας πείτε τότε δεν το ξέρετε. Το ξέρετε ότι αυτό θα συμβεί. Mm-hmm. Και άρα έχετε σκεφτεί τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Mm-hmm. Αυτό ανέφερα. Δηλαδή σήμερα, όταν λέμε ρευστότητα, μπορεί να πάρει ρευστότητα υγιείς επιχειρήσεις. Που εγώ λέω και αυτές να πάρουν. Σωστά. Δεν τα έχουν πάντα ανάγκη. Και σου λέω, αφού υπάρχει χρήμα μεγαλύτερη τιμή. Mm-hmm. Ναι, αλλά όταν δεν μπορεί να πάρει αυτός που πρέπει να σταθεί, αυτός θα δημιουργήσει νέους ανέργους. Mm-hmm. Και παρατηρήστε ότι, όπως σας είπα, ότι απλά τα προγράμματα που έχουν βγει, είτε από την επιστρεπτέα αγροκαταβολή, είτε από το ΕΠΗΚ 2, η απορρόφηση που υπήρχε για τους μικρομεσαίους ήταν μηδενική. Δηλαδή, μιλάμε για 20.000 επιχειρήσεις, όπως στην πλειοψηφία, οι περισσότερες είναι μεγάλες. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόγραμμα συνεργασία, επίσης δεν υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που παίρνουν, γιατί υπάρχουν ζητήματα σε ό,τι αφορά το μέλλον, το πώς θα λειτουργήσουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα λάβεις υπόψη και προτιμώ, αντί να σας πω τι φταίει, να πω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα πρέπει να δούμε είναι ότι αν δεν βρεθούν οι τρόποι, θα υπάρξουν πολύ παραπάνω λουκέτα, όπως αναφέρω, και πολύ παραπάνω ανεργία. Και στην ανεργία θυμίζω το εξής. Ανεργία, η ανεργία έχει και άλλα προβλήματα, αν συζητάγαμε ως συνορός μας στο επιμελητήριο. Ένας κύριε Πετρόπουλο, ο οποίος είναι μακροχρόνιος άνεργος, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ξαναμπεί στην παραγωγή. Φυσικά. Να σας πω την απόδειξη. Ένα πρόγραμμα που τώρα συζητάμε και παίρνει το επιμελητήριο και δεν το ανέφερα προηγουμένως, είναι να εκπαιδεύσουμε εργαζόμενους σε δεξιότητες ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν επιχειρήσεις. Mm. Και το κάνουμε με την περιφέρεια. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτή την ανεργία την πληρώνει διπλά. Έχουμε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα και έχουμε και ένα δεύτερο. Ότι παρά τη μεγάλη ανεργία υπάρχουν ειδικότητες που λείπουν. Θέλετε να σα πω γιατί λείπουν ειδικότητες. Γιατί στην περίοδο των μνημονίων 600.000 παιδιά μας φύγαν στο εξωτερικό. Και οι ειδικότητες αυτές λείπουν στην αγορά. Δηλαδή, μας λείπουν 25.000 μηχανογράφοι. Είναι απίθανο σε εποχή ανεργίας. Χρειαζόμαστε ανθρώπους για τη μηχανογράφηση. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα ζυγίσεις όταν παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, γιατί οι κυβερνήσεις πρέπει να βλέπουν και οικονομικά και κοινωνικά. Πρέπει να δουν και να τα ζυγίσουν και τα δύο. Mm-hmm. Γι' αυτό ανέφερα ότι η ευαισθησία μας
στο να πάμε σε όλους αυτούς τους φορείς να μοιράσουμε ειδικά ήταν συμβολική, δείχνοντας ότι όλοι αυτοί πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και στο επιχειρήν και στην κοινωνία, γιατί αυτά πάνε μαζί. Οπότε, Πρόεδρε, για να επιμείνω λιγάκι στο κομμάτι του πού θα ασκήσετε πίεση στην κυβέρνηση από σήμερα και στο εξής, ποια θα ήταν τα σημεία στα οποία θέλετε να ασκήσετε πίεση και να επιμείνετε στο ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει μεγάλη έμφαση πριν είναι και λίγο κοινωνικά έργα από ό,τι μου περιγράψατε. Εγώ θα τα βάλω με τη σειρά, αν μου επιτρέπετε να διευκολύνω. Πρώτον, οριζόντια μέτρα ρευστότητας. Και επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει οριζόντια, να το εξηγήσω, γιατί αν θέλει κάποιο να το καταλαβαίνει. Σημαίνει ότι αντί να χρησιμοποιήσει τι τράπεζες, πηγαίνετε μέσω τη ΑΔΕ και δώσετε κεφάλαια 5 με 10.000 επιχειρήσεις, μικρά ποσά, ώστε να τα πάρουν όλοι. Mm-hmm. Μην του βάζει τη λογική όταν η τράπεζα σήμερα ακόμη με το 80% τη εγγύηση που δίνει το κράτος, ζητάει για το υπόλοιπο 50% εγγύηση. Άρα ουσιαστικά θα έλεγα κοροϊδεύει του επαγγελματίε. Άρα στα μέτρα ρευστότητα οριζόντια, με μικρότερα κεφάλαια, και βλέπετε για τι νούμερα μιλάω, ώστε αυτά να φτάσουν σε όλους. Δεύτερον, άρα μιλάω για την ρευστότητα. Δεύτερον, επιδότηση εργασίας. Επιδότηση εργασίας είναι στήριξη των επιχειρήσεων. Αν στηρίζουμε τους εργαζόμενους που είναι σε μια επιχείρηση, στηρίζει την επιχείρηση, γιατί είναι μέρος του κόστους. Άρα και θα στηρίζει την λιγότερη ενεργεία και θα στηρίζει την επιχείρηση να υπάρχει. Πολύ σημαντικό. Προκαταβολή. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, κύριε Πετρόπουλε, που είπατε ότι η δήλωσή μου για 50% μείωση προκαταβολής είναι πολύ μικρή. Και βγήκαν κάποιοι από την κυβέρνηση και λένε μεγαλύτερη. Πολύ ωραία, ευχάριστο. 70. Μόνο να την ακούσουμε, γιατί σε 10 μέρες έχουμε φορολογικές δηλώσεις. Άρα να μάθουμε πόσο είναι. Γιατί η προκαταβολή, θυμίζω, είναι δανεισμός των επιχειρήσεων στην πολιτεία. Ας μην το ξεχνάμε. Δανεισμός με μηδενικό επιτόκιο. Άρα φέτος δεν δυνάμεθα να δανείσουμε στην κυβέρνηση. Και άρα θα πρέπει η προκαταβολή μακάρι να είναι μηδέν. Εγώ είπα μια λογική πρόταση. Και θα χαρώ να είναι μεγαλύτερη. Φέτος όμως, κάτι φοβάμαι ότι θα οριστεί η προκαταβολή μείωση του χρόνου. Να δούμε του χρόνου πώς θα ζουν για να μπορούν να κάνουν τη μείωση. Άρα στους δώσουμε τώρα που ζουν. Τρίτον, πρέπει να κάποιες υποχρεώσεις να πάνε πίσω. Η επιδότηση ενοικίου με αντίστοιχη στήριξη των ιδιοκτητών, για να μην συγκρουστούμε, να φτάσει μέχρι την αναμένη δεκάτου. Υπάρχουν επιχειρήσεις, ειδικά στον χώρο της εστίας που μου λέτε, που το ενοίκιο το 50% των εξόδων. Άρα χρειάζεται να στηριχτούν. Τέταρτον, οι φορολογικές όλες τις υποχρεώσεις να πάνε πιο αργά, για να μπορεί να αντέξει, να πάρει προϊόντα. Πέμπτον, επιταγές. Για να πληρώσει όλο την επιταγή του, πρέπει να έχει, χρήματα, να λειτουργεί η επιχείρηση. Αν όπως παραδεχόμαστε όλοι και μέσω της τελευταίας επίσημης μελέτης που είχε για την πολιτεία, ότι έχει 40 και 50% μείωση, δεν έχει χρήματα να πληρώσει την επιταγή του. Άρα τι θέλει, να μαζέψουμε και άλλες φραγισμένες επιταγές ή να δοθεί δυνατότητα στο μέλλον. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση στη λογική ότι και οι δυο συμφωνούμε ότι θέλουμε να επιβιώσουν την επιχείρηση και θα συνεχίσουν να λέει και οι εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτά πάνε μαζί. Ξέρετε, αυτό που το ακούω πολλές φορές, κάποιος που ακούει να μιλάει εκπρόσωπο επιχειρήσεων, που έχει μια λαθεμένη αντίληψη στην Ελλάδα. Οι επιχειρήσεις που εκπροσωπεί το επιμελητήριο είναι από έναν εργαζόμενο, κυρίως το 98%, μέχρι 9, μικρομεσαίες. Πρέπει ακόμα να σας πω ότι το 60% από αυτούς που ονομάζουμε επιχειρηματίες είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή εργαζόμενοι του εαυτού τους. Αυτός είναι εργαζόμενος, αυτός είναι επιχειρηματίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα, ας έχουμε και μια εικόνα τι είναι αυτές οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και όπως έχω πει επανειλημμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην Ελλάδα είναι το 99,2%. Αυτή είναι η χώρα μας. Δεν είμαστε Γερμανία, ούτε Ολλανδία είμαστε. Είμαστε η Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, γι' αυτό και πολλές φορές όταν μιλάμε για τους εργαζόμενους, ένα μέρος των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι οικογενειακοί φίλοι. Μεγαλώνουν μαζί. Δεν είναι ο κλασικός εργαζόμενος της πολυεθνικής επιχείρησης. Αυτούς εκπροσωπούμε σαν επαγγελματικό επιμέλητο και αυτούς στηρίζουμε. Με αυτή λοιπόν θα πρέπει να είναι η λογική για την επιβίωση. Και επειδή μου είπατε προηγουμένως τι πιστεύετε. Απαντάω όσο γίνεται πιο κατηγορηματικά. Σήμερα με τα μέτρα από την πέμπτη κυβέρνηση οδηγεί τα πράγματα σε κακό σενάριο, σε πολύ μεγάλα λουκέτα. Εγώ χαίρομαι που χτες αποφασίστηκε στην Ευρώπη να αλλάξει ο τρόπος χρηματοδότησης, θα το ακούσετε, και να μην λαμβάνετε υπόψη τη σύνδεση του μετοχικού κεφαλαίου. Είναι θετικό. Η κρίση όμως στο τέλος είναι ίδια. Και δεν προτιμώ να πω σε λεπτομέρειες. Πρέπει να βρεθεί τρόπος αυτές να επιβιώσουν και τους τρόπους τους ξέρουμε. Τους έχουμε πει. Και εδώ μου δίνεται ευκαιρία να σας πω και το κομμάτι της πρώτης κατοικίας και του πτωχευτικού. Ξέρετε, το πτωχευτικό οδηγεί πιο εύκολα. Και ας μην κοροϊδευόμαστε, το μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να πτωχεύσει, παίρνοντάς του τα πάντα, να καταλάβει και αυτοί που μας βλέπουν τι σημαίνει. Πτωχευτικό σημαίνει πτωχεύω, μου τα παίρνουν όλα, τα πάντα όμως, και μου παίρνουν και την πρώτη κατοικία. Στο θέμα της πρώτης κατοικίας έχουμε μια τεράστια ευαισθησία που θα την ξαναπώ. Ξέρετε, η πρώτη κατοικία, ο Έλληνας που έχουμε μια και 85%, αν θυμάμαι καλά, ιδιοκτησία της πρώτης κατοικίας, είναι το όνειρο ζωής του. Μεγάλωσε με αυτή την ιδέα να δουλέψω, να παλέψω, να κάνω ένα σπίτι. Κάνει λοιπόν αυτό στο σπίτι του και επειδή ακριβώς. Έτυχε όλο αυτό το κομμάτι, μάλλον έτυχε, υπήρξε. Στα τρία μνημόνια έρχεται εδώ, του λέει μια μέρα: πρέπει να σε πετάξω έξω. Εμείς αυτό δεν θα το δεχτούμε. Αυτό που έχουμε πει είναι: πρέπει να βρεθεί τρόπος, και προτιμώ να το πω έτσι, γιατί δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός και δεν κάνουμε λαϊκισμό. Αυτός που έχει το σπιτάκι, όχι τη βίλα, για να μην ακούμε και δεν έχει κουβέντα, το σπιτάκι.
που έχει ένα σπίτι που μένει τα 100 τετραγωνικά, τα 80, τα 60 που μένει με την οικογένειά του, με τα παιδιά του, να το κρατήσει με κάθε τρόπο. Προτιμώ να το πω έτσι. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι αυτός αύριο θα είναι στον δρόμο. Γιατί νομίζω ότι πρέπει σε όλους να γίνει σαφές ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας τελειώνει 31 Ιουλίου. Όχι 31 Αυγούστου, αλλά λόγω του Αύγουστο δεν λειτουργούν τα δικαστήρια, λέμε όλοι 1η Σεπτέμβρη. Ουσιαστικά δεν είναι Σεπτέμβρη. Δηλαδή μετά όλα μπορούν να βγουν σε πληστηριασμό. Νομίζω ότι μια κυβέρνηση και μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της δεν θέλει αύριο οι οικογένειες και παιδιά στους δρόμους. Και αυτό νομίζω ότι θα το υπερασπίσουμε μεγάλο πάθος, γιατί πέραν των υπολείπων. Μεταξύ των μελών μας, όπως ξέρετε, πολλές μικρομεσαίες επιχειρηματίες και επαγγελματίες βάλαν υποθήκη το σπίτι τους για να πάρουν δάνειο. Άρα μας αφορά και άμεσα ως επαγγελματικό επιμελητήριο. Φυσικά. Είναι τα θέματα που θέλουν λοιπόν μια άλλη προσοχή. Mm-hmm. Στην ίδια περίπτωση, επειδή θέλουμε την εξυγίαση, το ίδιο εξάλλου, και εμείς θέλουμε να υπάρξει ολοκληρωτική λύση των κόκκινων δανείων. Μόνο που μια λύση, η οποία λύση θα σέβεται και τον πολίτη, θα σέβεται και την επιχειρηματικότητα. Λύσεις, το ότι σήμερα όλες οι τράπεζες δώσανε μπιρ μπαράτα όλα τα κίνητα σε διάφορα φαντ. Θυμίζω εδώ την πρόταση για να μην φανεί. Τι είχαμε πει, αν θυμάστε, πριν ένα χρόνο. Πολύ ωραία. Αφού μου πουλάς το δάνειό μου στο 15%, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να το πάρω εγώ στο 15%. Ενώ στην Κύπρο γίνεται αυτό, ε. Σωστά. Και έγινε και στην Κύπρο, σωστά το είπατε και στην Ιταλία. Το παραλογισμός λοιπόν είναι. Δέχομαι ότι εγώ δεν ήμουν κατά του να τα δώσει. Θες να τα δώσει το 15-20%. Να το πάρω εγώ στο 20%. Mm-hmm. Γιατί με εμποδίζει εμένα, ναι, που με χρώσει να το πάρω. Εκεί ήταν η σημαντική διαφωνία μας. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν θα αποδεικνύονταν ότι έχω και εγώ την ίδια ευκαιρία. Γιατί και εγώ που το πήρα τότε, δεν ήξερα όταν έκανα επιχείρηση το 9 ότι θα τύχουν όλα αυτά ώστε να φτάσω το 20 και να υπάρχουν τα προβλήματα. Έχω πει ένα απλό παράδειγμα και επιτρέψτε μου, νομίζω πιο σημαντικό. Ένας επιχειρηματής 2008, που είμαστε υπέρ της επιχειρηματικής λογικής, όταν επενδύσει στην επιχείρησή του. Ας πούμε, αν είχε μια έκθεση αυτοκινήτων, θα έκανε και ένα συνεργείο. Θα έκανε και άλλες κάθετες μόνες, θα έκανε και το φανοπείο. Γιατί να φανταστεί ότι οι πωλήσεις των αυτοκινήτων το 2009 από τις 500.000 θα φτάσουν στο 13 στις 20.000 το χρόνο. Σωστά σκέφτηκε επιχειρηματικά. Άρα αυτός ό,τι είχε βάλει το χάνει. Mm-hmm. Άρα πρέπει να σκεφτούμε ότι γι' αυτό και υπάρχει η λογική του επιχειρήν, αλλιώς θα ήταν επιτυχήν. Επιχειρήν σημαίνει ότι κάνω μια δουλειά η οποία μπορεί να. Άρα το στηρίζεις. Mm-hmm. Και η λογική είναι ότι το στηρίζουμε για την προσπάθεια. Ενώ οι τράπεζες, και το λέω καλοπροαίρετα γιατί επίσης δεν θέλω να το κάνω, εμείς σαν επιχειρήσεις, ο ελληνικός λαός έδωσε 50 δισεκατομμύρια για να καταφέρουν οι τράπεζες να επιβιώσουν, να διαπαρακεφαλαιοποιηθούν. Δεν μπορεί σήμερα να είναι τόσο σκληρές, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι ιδιωτικοποιήθηκαν, ότι αν ο ελληνικός λαός δεν είναι τα λεφτά του από την ιδρύματα του, δεν θα είχαμε τράπεζες. Που εγώ είμαστε υπέρ να έχουμε τράπεζες, δεν μπορεί να το ζήσει. Όμως πρέπει να το σκεφτούν. Ναι. Δεν μπορεί σήμερα να εξαρτούν όλα τα περιθώρια όταν πρέπει να δώσουν χρήματα, όταν γνωρίζουν ότι οι τράπεζες να είναι κανονικά θα πρέπει να ήταν όλες κρατικές. Γιατί η ύπαρξή του οφείλεται στα χρήματα του ελληνικού λαού. Πρόεδρε, για να πάρω λοιπόν μια γεύση από όλα αυτά που μου είπατε για το αύριο, ευήκο αότα ακούτε, βλέπετε στην κυβέρνηση? Στα μικρά θέματα, και πρέπει να το απολογήσω όπως σας είπα, βλέπουμε. Σας είπα προηγουμένως ότι καταφέραμε να λύσουμε 20 θέματα. Mm-hmm. Όταν είναι κάτι μικρό, έτσι το είπα και στα πόσα, πρόεδρε, στα πόσα θέματα λύσατε τα 20? Θα σας πω. Ο παρανομαστής πόσο είναι? Στα μικρά θέματα φαίνεται και πρέπει να το ομολογήσω ότι έχουμε μια καλή σχέση με το Υπουργείο Ανάπτυξη. Στα μεγάλα θέματα που ανέφερα, ασφαλώς. Γιατί είχαν λυθεί, δεν θα κάνω πρόβλημα να πω ότι έχουν λυθεί. Εδώ έχει να κάνει όμως αυτό που είπατε προηγουμένως. Υπάρχει διαφορετική αντίληψη. Φοβάμαι ότι αυτή η οικονομική σχολή που πρεσβεύει το Υπουργείο Οικονομίας, φοβάμαι ότι παίρνει λάθος αποφάσεις, οι οποίες θα κριθούν στο μέλλον και μάλιστα σας είπα πολύ ψυχρά. Όπως σωστά είπατε, δεν παίρνει μέτρα πρόληψη, αλλά μέτρα θεραπείας. Πρέπει να σκέφτεσαι όταν παίρνει μια θεραπεία τι θα αφήσει, τι πτώματα που μου επιτρέπεται οικονομικά θα αφήσει στην πορεία. Mm. Φοβάμαι ότι είναι μια λαθεμένη αντίληψη. Δεν φοβάμαι. Είμαι πεπισμένος ότι είναι μια λαθεμένη αντίληψη που εύχομαι η κυβέρνηση να έχει καταλάβει τι σημαίνει 100 και πάνω χιλιάδες δουκέτα το Σεπτέμβριο, που το θεωρώ δεδομένο. Και αν θέλετε, το εξηγώ για πολλωστή φορά. Όταν έχει πάνω από 10% ύφεση και έχουμε αυτά τα φαινόμενα, δεν χρειάζεται να έχει τελειώσει το Χάρβαρντ να το καταλάβει. Όχι, βέβαια. Φοράζομαι. Τότε θα πρέπει να σκεφτεί αν όλο αυτό το αντέχει και ως κυβέρνηση και αν ως κοινωνία το αντέχουμε. Γιατί πολύ φοβάμαι μετά το μεγάλο περίπατο στην Αθήνα θα έχουμε τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στον περίπατο της Αθήνας και δεν θα μπορεί να σταματήσει κανένας. Και θα είναι και πιο στενός ο δρόμος δυστυχώς και θα είναι και υποέλεγχος σύμφωνα με το καινούργιο νομοσχέδιο. Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να το ρωτήσω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Πόσο χειρότερα είναι ο τουρισμός? Ο τζίρος πέρυσι στον τουρισμό ήταν που κάναμε 18 δις. Φέτος φανταστείτε ότι το καλό σενάριο λέει 7 δις. Άρα σε απλά λίγα να μαζέψουν 11 δις. Δεύτερον. Το 40 με 45% των κλινών των ξενοδοχείων δεν άνοιξε καθόλου. Και πρέπει να το λέμε υπόψη μας. Δηλαδή, σκέφτηκε ο ξενοδόχος ότι το άνοιγμα του ξενοδοχείου του κοστίζει πολύ περισσότερο από το να είναι κλειστό. Το 35% της εστίας συνολικά δεν άνοιξε και στα νησιά μπορεί να φτάνει και το 50-60%.
Ήμουν πριν λίγες μέρες, πήγα για τρεις μέρες στην Κάρπαθο και τα κλειστά μαγαζιά ήταν το 70%. Το 70% κλειστά. Τελείως τα καταστήματα, εμπορικά και εστιατορίων. Η εικόνα είναι φανερή ότι εφόσον χτίσαμε τη χώρα μας, καλώς ή κακώς, δεν θέλω να το βάλουμε πάλι στην κουβέντα, ότι έχουμε, ελεγχόμαστε, έχουμε μεγάλο έλεγχο κοντά στο 30%, 25-30% του ΑΕΠ μέσω των άλλων κλάδων στον τουρισμό. Αντιλαμβάνεστε, όχι με ευθύνη, θα έλεγα, μια κυβέρνηση, αλλά λόγω της πανδημίας φάνηκε ότι αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα το να ελέγξει. Γιατί ξέρετε, το ίδιο πρόβλημα το έχει η Ιταλία. Η Ιταλία θα έχει μεγαλύτερη ύφεση και η Ισπανία από την Ελλάδα, αλλά έχει την παλιά βιομηχανία. Και αυτό είναι διαφορετικό από ότι το πληρώνουμε εμείς. Ίσως ήρθε η ώρα, αυτό που λέμε χρόνια, να έχουμε ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξης. Δηλαδή, η χώρα μας πού πάει, με λίγα λόγια. Και νομίζω ότι εκεί θα αποδειχθεί μια άλλη φορά ότι πρέπει να ξαναδώσουμε πολύ μεγάλη σημασία στην πρωτογενή παραγωγή, που είναι πολύ σημαντικό και ένα κομμάτι που είναι παρατημένο. Δεν μπορεί να εισάγουμε λεμόνια και να σαπίζουν τα λεμόνια στην Ελλάδα, με λίγα λόγια. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας και με τα e-shop. Να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό που ονομάζουμε νέες πηγές πράσινη ανάπτυξη και πράσινες πηγές ενέργειας. Αυτό που μπορούμε τελικά να κάνουμε. Να σκεφτούμε τρόπους που θα στηριχτεί η ελληνική βιοτεχνία. Γιατί ξέρετε, όσο θα φτάνουμε στο σημείο να έχεις αυτόν τον τρόπο λειτουργίας με τα εισαγόμενα, πνίγεις την ελληνική εταιρεία. Θυμίζω εδώ αυτό που είχαμε πει πέρυσι και το ξέρετε, ξέρουν όλοι. Φτάσαμε στο σημείο τα εστιατόρια. Θα ήταν λογικό να τα επιδοτήσεις, θα τα κάνεις όλα, θα αγοράσεις προϊόντα. Εσύ που σαν τη Ρόδο, πότε από τη από την Ελλάδα και μετά απ' έξω. Μουσακά από την Κίνα τρώγαμε. Τρώγαμε σε ξενοδοχεία πέρυσι στην Ελλάδα. Oh. Είναι ζητήματα που δεν τα δει σωστά σε αυτή τη λεπτομέρεια, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί στην Ισπανία, ας πούμε, για παράδειγμα, καλό είναι 67-68% των προϊόντων στα ξενοδοχεία είναι ισπανικά προϊόντα. Στην Ελλάδα, ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό? 15-20. Αυτό λοιπόν πρέπει να το καλύψουμε. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να στηρίζουν αυτή τη φιλοσοφία. Γιατί όταν στηρίζει τον παραγωγό και το νησί του είναι καλύτερο, και ο ξενοδόχος πρέπει να το καταλάβει. Αν έχει λεφτά η Ρόδος, θα είναι πιο όμορφη, θα είναι καλύτερη για τον τουρίστα. Αν βάζανε και το βραχιολάκι, ξέρετε την υπόθεση με το βραχιολάκι, και δεν βγαίνει έξω από το ξενοδοχείο, το all inclusive που ήταν μέσα, αυτό δεν βοηθάει ούτε τον ξενοδόχο. Mm-hmm. Και ήταν μια αποτυχημένη προσπάθεια στην Ισπανία που το κάνουμε αυτό που εμείς φέραμε στην Ελλάδα, αφού απέτυχε στην Ισπανία. Όλα αυτά θέλουν λοιπόν ένα σχέδιο ανάπτυξης, όπου επιτρέψτε μου, επειδή ένα καράβι το οποίο έχει βουλιάξει δεν το θέλει κανείς, αυτό που είπαμε στο παρελθόν είναι τα κόμματα οφείλουν να συμφωνήσουν σε ένα εθνικό σχέδιο στρατηγικής για την οικονομία, γιατί η στήριξη της οικονομίας είναι στήριξη του έθνους, είναι στήριξη του κράτους. Δείτε ακόμη για το κορυφαίο. Ακόμη και σε αυτό των ημερών, στα όποια προβλήματα έχουμε την Τουρκία, για να αντιμετωπίσει την πολύ ισχυρή οικονομία. Για να κάνεις κοινωνική πολιτική, χρειάζεσαι ισχυρή οικονομία. Δεν μπορείς να κάνεις. Άρα πρέπει να βρούμε ένα σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο μπορεί να είναι 5-7 χρόνια, να το βάλουμε μπρος, να μην είμαστε πάντα σε πρόχειρες λύσεις, για να φτάσουμε σε μια άλλη εποχή. Μπορούμε. Η χώρα μας είναι να παραμένει ίσως το καλύτερο οικόπεδο της Ευρώπης. Υπάρχουν πλουτοπαραγωγικές πηγές πολύ μεγάλες που δεν έχουν αναπτυχθεί και μπορούμε πραγματικά, αν υπάρχει πολιτική βούληση, να τα καταφέρουμε. Yeah. Και ξέρετε, αυτό που λέμε πάντα, για να μπορούν να τα καταφέρουν οι συμπατριώτες μας στο εξωτερικό και να κάνουν σπουδά, μπορούν και στο εσωτερικό, αν έχουν τις ίδιες δυνατότητες. Yeah. Όταν έχουμε τόσους ανθρώπους Έλληνες στο εξωτερικό που διαπρέπουν και επιχειρηματικά, μπορούμε και εδώ, αρκεί να υπάρχει το ίδιο γήπεδο. Yeah. Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω για το παραγωγικό διάλογο, για το διαφωτιστικό διάλογο. Όλοι ελπίζουμε να μην χρειαστεί να περάσουμε ένα ακόμα μεγάλο κύμα το φθινόπωρο για να διορθώσει η αγορά με αυτόν τον άγριο τρόπο που προειδοποιείτε και εσείς και προειδοποιούν και αρκετοί οικονομικοί αναλυτές, και η κυβέρνηση να είναι δίπλα στους ανθρώπους, πρώτον κοινωνικά και δεύτερον και για την ίδια την κυβέρνηση, γιατί νομίζω ότι θα είναι μια πάρα πολύ άσχημη κατάσταση που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Μια είναι εκλογή σε κυβέρνηση ενός χρόνου και νομίζω ότι δεν το θέλει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι, Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.